με επέλεξε η Δόμνα Σαμίου σε μια εκπομπή, πρώτη επαφή που είχαμε ήταν σε μια εκπομπή που ήταν αφιερωμένη σε εκείνη. Τραγούδησα ένα ριζίτικο τραγούδι και από εκεί και πέρα στους τελευταίους ψηφιακούς δίσκους τραγουδάω ριζίτικα τραγούδια. Μου έδειξε εμπιστοσύνη, αγάπη. Ήταν δασκάλα, ποτέ δεν σε έκανε να νιώθεις ούτε άγχος, ούτε φόβο, ούτε τίποτα. Ξεπερνούσες. Θυμάμαι, με ρώτησε χαρακτηριστικά, μπρε, κατέσα αυτό το τραγούδι. Λέω, το κατέω. Αυτό ήταν από εκεί και πέρα, μου λέει, αυτό δεν θέλω να πεις, αυτό δεν θέλω να πεις. Προσπαθώ πραγματικά να διασκεδάσω όλο τον κόσμο που είναι στην Αθήνα με τον καλύτερο τρόπο, να μεταφέρουμε την Κρήτη στην Αθήνα. Διψάνε για Γλέντι, διψάνε για Κρήτη, διψάνε για την παράδοσή μας. Όλο αυτό έχει έρθει ο κόσμος πολύ κοντά και η νεολαία, θα έλεγα, γενικά στη μουσική μας και στον τρόπο διασκέδασης. Έρχονται γονείς, μου λέει, αγόρι μου, δεν σε ξέρουμε, αλλά το παιδάκι μας τραβάει και μας φέρνει στο πανηγύρι. Και για να μας τραβάει το παιδί που βλέπει προφανώς στα ίντερνετ όλα αυτά τα βίντεο και θέλουμε να το φέρουμε, να σας γνωρίσει. Αυτό για μένα είναι, μας δίνει τεράστια διάρκεια στην παραδοσιακή μας μουσική. Μεγάλωσα με βιολί, άρχισα να ασχολούμαι με τα ακούσματα της λύρας μετά τα 15 μου χρόνια. Μ' άρεσε εξ αρχής, το ακολούθησα και είμαι και περήφανος γιατί είναι ελάχιστοι αυτοί που παίζουν βιολί. Προέρχομαι από την επαρχία της Σάμου που έχει έτσι ένα διαφορετικό μουσικό ιδίωμα. Εκεί γεννήθηκε ο Συρτός, εκεί λέγονται τα ριζίτικα τραγούδια στον νομό Χανίων. Ζω στα Χαρχαλιανά της Σάμου, είναι 9 χιλιόμετρα από το καστέλι της Σάμου, με 8 κατοίκους, με 7 μάλλον. Περνάμε μια χαρά, είμαστε πολύ ήσυχα και πολύ ωραία, ενώ είναι κατ' επιλογή το ότι μένω εκεί. Πώς είστε στην καθημερινότητά σας? Σε όλες μου τις κοινωνικές υποχρεώσεις, όταν θα πρέπει να ταξιδέψω, ταξιδεύω πάντα με τη φορεσιά, με την κιουλότα, τα στιβάνια μου. Το βίωσα αυτό από παιδί, έγινε τρόπο ζωής, το ακολουθώ με περηφάνεια και μ' αρέσει. Υπάρχει κάποια θυσία που κάνατε ώστε να είστε σήμερα στο επίπεδο που είστε? Σίγουρα. Χάνουμε τις παρέες μας, δεν έχουμε χρόνο για τις παρέες μας. Η οικογένεια, λείπουμε μονίμως βέβαια όλες τις γιορτές. Oh.